Όλοι οι άνθρωποι, αγαπητοί μου φίλοι, τρέχουμε και μάλιστα θέλουμε το τρέξιμό μας και ο αγώνας μας να έχουν κάποιο σκοπό, κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Είτε τρέχουμε στο δρόμο των σπουδών μας, είτε αγωνιζόμεθα στη δουλειά μας ή στην οικογένειά μας ή οπουδήποτε αλλού, ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο τέρμα, δηλαδή να επιτύχουμε. Και όμως είναι δυνατόν να ξεγελάμε τον εαυτό μας και να τρέχουμε άσκοπα, τελείως άσκοπα. Αυτό συμβαίνει όταν αγωνιζόμεθα νύχτα μέρα και τρέχουμε και υδρώνουμε για να πλουτίσουμε στα υλικά αγαθά, στα αγαθά δηλαδή που σήμερα τα έχουμε και αύριο θα τα αφήσουμε εδώ, ενώ αμελούμε να αποκτήσουμε τα πνευματικά αγαθά που θα μείνουν δικά μας για πάντοτε και θα τα απολαμβάνουμε αιωνίως. Εσύ προς τα πού τρέχεις? Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της ζωής σου? Αν το σκέφτεις σοβαρά και κάνεις τη σωστή απόφαση, έχεις πολλά να κερδίσεις, πάρα πολλά. Σπουδαίος δρομέας και αγωνιστής, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Τρέχω προς το τέρμα, προς το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού δια Ιησού Χριστού». Επιστολή του προς Φιλιππησίους, κεφάλαιον Γ, χωρίον 14. «Τρέχω προς το τέρμα, προς το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού δια Ιησού Χριστού». Ο Θεός λοιπόν καλεί δια του Ιησού Χριστού και ο άνθρωπος που δέχεται αυτή την επουράνια κλίση και υπακούει αρχίζει και τρέχει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και για ένα συγκεκριμένο τέρμα. Αυτή η κατεύθυνση είναι ο ουρανός. Το τέρμα, δηλαδή ο σκοπός, είναι η αιώνια ζωή. Τρέχοντας το δρόμο του, ο Απόστολος Παύλος πάλιν γράφει: «Το βλέμμα μας είναι προσιλωμένο όχι σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται, διότι εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια». Δευτέρα επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιον Δέλτα, χωρίον 18. Αυτά που βλέπονται, αγαπητοί μου φίλοι, είναι τα υλικά αγαθά και οι ανθρώπινες δόξες, πράγματα δηλαδή προσωρινά και ψεύτικα. Εμείς θα φύγουμε και αυτά θα μείνουν εδώ. Γιατί δεν έχεις ποτέ ειδή κηδεία όπου το χρηματοκιβώτιο του πεθαμένου να τον ακολουθεί στο νεκροταφείο? Αυτά θα μείνουν εδώ, εμείς θα φύγουμε. Ο Θεός μας καλεί δια του Ιησού Χριστού για να μας χαρίσει τα μένοντα και τα αιώνια. Πόσο ευλογημένη διαβεβαίωση είναι αυτή. Μην αφήνεις λοιπόν τον σατανά να σε ξεγελάει και να σε σπρώχνει για να ζητάς τη ζωή αυτή τα πράγματα τα μάταια και τους θησαυρούς που τους σαπίζει σκουριά και τους κλέβουν οι κλέφτες και του κατατρώνε τα σκουλίκια. Μην πάθεις αυτή την κάφα. Η ψυχή σου διψάει για κάτι ανώτερο από αυτά. Η ψυχή σου διψάει για τον Χριστόν. Η ψυχή σου διψάει για την αιώνια ζωή. Ο Θεός σου προσφέρει αυτό το πλούτο της ζωής διαμέσου του Ιησού Χριστού. Είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Θεός μας έδωκε ζωή αιώνιον και η ζωή αυτή υπάρχει εις τον Υιόν Του. Όποιος έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιόν του Θεού, δεν έχει την ζωή. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιον Ε, χωρίον 12. Να λοιπόν ποιος είναι ο προορισμός μας, αγαπητοί μου φίλοι. Να δεχθούμε τον Υιόν του Θεού για να έχουμε ζωή. Αυτό το πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε από τον ουρανό για να σώσει εμένα και σένα. Εδίδαξε την αλήθεια για να εξηγήσει ποιος είναι ο αληθινός προορισμός του καθενός ανθρώπου εδώ στη ζωή. Πέθανε στο Σταυρό και πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε εμείς δια της πίστεως να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Και τέλος αναστήθηκε. Αναστήθηκε ανοίγοντας το δρόμο προς την αιώνια ζωή και τη δόξα για τον καθένα αμαρτωλό που θα πιστέψει σε αυτόν. Σαν το συντριβάνι που πετάει το νερό πολύ ψηλά, έτσι και η καρδιά του Αποστόλου Πέτρου ξεσπάει σε ευχαριστίες και σε χαρές όταν γράφει για τον αιώνιο προορισμό του καθενός πιστού. Για άκουσε τα λόγια του. «Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το μεγάλο του έλεος μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, εις μία ζωντανή ελπίδα, εις μία κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για σας.
Πρώτη επιστολή Πέτρου κεφάλαιον Α, χωρία 3-5. Διάβασε ο ίδιος ακόμα μια φορά τα παραπάνω λόγια. Διάβασε τα πολλές φορές. Επειδή αυτή η ζωντανή ελπίδα για την οποία γράφει ο Απόστολος Πέτρος, αυτή η κληρονομία η άφθαρτη και η αμόλυντη και η αμάραντη θα είναι φυλαγμένη και για σένα. Αυτός θα είναι και ο δικός σου αιώνιος προορισμός, αλλά υπό έναν όρον. Και ο όρος αυτός είναι να δεχτείς την καρδιά σου τον αιών και να τρέχεις το δρόμο σου εδώ στη ζωή σαν χριστιανός, αληθινός και γνήσιος. Κάποτε είδα 100 περίπου δρομείς έτοιμους να ξεκινήσουν για να τρέξουν το μαραθώνιο. Ξεκίνησαν λοιπόν. Αλλά από αυτούς τους 100 μόνο λίγοι έφτασαν στο τέρμα. Υπάρχουν πολλές αιτίες που κάνουν ένα δρομέα να μην φτάσει στο τέρμα και να αποτύχει στο τρέξιμό του. Αν λόγω χάρη ξεκινήσει να τρέχει με το στομάχι του γεμάτο φαΐ. Αν κουραστεί και δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν σταματάει για να κουβεντιάζει, για να καπνίζει στο δρόμο. Ή αν χάσει το δρόμο του και τρέχει άσκοπα. Υπάρχουν πολλές και πολλές και διάφορες αιτίες που κάνουν ένα δρομέα να αποτύχει στο τρέξιμό του. Το ίδιο υπάρχουν και πολλές αιτίες που μας κάνουν να αποτύχουμε στη ζωή μας και να τρέχουμε άσκοπα. Και ξέρετε ποια είναι η πιο συνηθισμένη από τις αιτίες αυτές? Είναι η πλεονεξία. Πλεονεξία είναι η δίψα του ανθρώπου να μην ζει για άλλο σκοπό εδώ στη ζωή, παρά πώς να κάνει τα λίγα αγαθά του πολλά και τα πολλά ακόμα περισσότερα. Κάποτε μια ευκατάστατη κυρία μου έλεγε, θα προτιμούσα να τρώω ξερό ψωμί και να έχω στην καρδιά μου ειρήνη και χαρά, παρά που έχω όλα αυτά τα υλικά αγαθά που έχω και η καρδιά μου είναι μαύρη από τη στενοχώρια και από το φόβο και από τη μοναξιά. Είναι πολλοί σήμερα που λένε το ίδιο. Επειδή η επιτυχία και η ευτυχία μας δεν εξαρτώνται από τα υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε. Η επιτυχία μας και η ευτυχία μας εξαρτώνται από την εσωτερική κατάσταση της ψυχής μας. Η ευτυχία μας είναι ζήτημα εσωτερικό. Ο Κύριος Ιησούς, που γνωρίζει πολύ καλά την ανθρώπινη καρδιά μας, προειδοποιεί γι' αυτό. Για ακούστε τα λόγια του. Προσέχετε και φυλαχτείτε από κάθε είδος πλεονεξίας, διότι και αν έχει κανείς αυθονία, τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή. Ευαγγέλιο Λουκά, κεφάλαιο ΙΒ, χωρίο 15. Όλοι μας, αγαπητοί μου φίλοι, γνωρίζουμε ότι ή κάθε παρακοή έχει και την ανάλογη τιμωρία της. Και η τιμωρία της πλεονεξίας είναι να τρέχει ο άνθρωπος νύχτα μέρα και να υδρώνει μονάχα για να μαζεύει, μέχρι που να σημάνει η ώρα του θανάτου, οπότε αν φεύγει από τούτη την πρόσκαιρη ζωή, αφήνοντας πίσω του τους σκόπους του και τους μόχθους του για να τους απολαύσει κάποιος άλλος που δεν ίδρωσε και δεν κουράστηκε. Αυτή είναι σωστή κατάρα. Ιδού πως η Αγία Γραφή προειδοποιεί για αυτή την τιμωρία που περιμένει τον άνθρωπο τον πλεονέκτη. Εσύ θα σπείρεις το στάρι, αλλά κάποιος άλλος θα φάει το ψωμί. Εσύ θα φυτέψεις τα μπέλια, αλλά κάποιος άλλος θα πιει το κρασί. Αν πράγματι είσαι έξυπνος άνθρωπος, δεν θα πέσει σε μια τέτοια παγίδα. Να μην λησμονείς ότι σε αυτή τη ζωή τρέχει σε ένα δρόμο που μπορεί να σε οδηγήσει είτε στην αιωνία απώλεια, είτε στην αιωνία ζωή. Δείξε ενδιαφέρον στα πνευματικά πράγματα και ζήτησε από τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό, να έρθει στην καρδιά σου. Σε αγαπάει αυτός. Σε αγαπάει μέχρι σημείο που δεν θυσίασε ούτε το πορτοφόλι του, ούτε το σπίτι του, ούτε τα ρούχα του, θυσίασε την ίδια τη ζωή του. Κράτησε και τις δικές σου αμαρτίες όταν πέθανε στο Σταυρό. Εξασφάλισε και για σένα θέση στον ουρανό όταν αναστήθηκε. Έχει και για σένα φυλαγμένη μια κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη για να την απολαύσεις. Μην τρέχεις αυτή τη ζωή άσκοπα, για όνομα του Θεού, μην το κάνεις αυτό. Το βλέμμα μας είναι προσιλωμένο όχι σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Διότι εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια.